κλικ ημέρας, φώτο ημέρας, φίλες και φίλοι, μία προσφορά αποκλειστικά από τα κέντρα οπτικών Μαρκάκης. Ένα κλικ το οποίο πάντα μας δίνει πολλές πληροφορίες. Και πολύ ωραίες φωτογραφίες που θα δούμε σήμερα. Μείνετε εδώ. Δεν ήξερα ότι υπάρχει, ότι λέγεται η γυναίκα του σε είχε ή σε είχα. Ναι, από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν το ήξερε νομίζω από εμάς. Σε είχα ή δεν με είχε. Σε είχα, με είχε, αλλά είναι η ομορφότερη γυναίκα και η πιο κομψή, θα πω εγώ, του κόσμου. Είναι η σε είχα Μόζα του Κατάρ ή αλλιώς η Τζάκι Κένεντι, όπως την έχουν χαρακτηρίσει πολλές φορές, της Μέσης Ανατολής. Η πιο κομψή γυναίκα στον κόσμο, η οποία έκανε μία εμφάνιση 1 Ιουνίου στον έναν πολύ γνωστό γάμο. Θα πω τώρα συγκεκριμένα. Βοηθήστε με. Μπράβο, πολύ σωστά. Ανταγωνίστηκε ακόμα και τη Βασίλισσα Αράνια, θέλω να σας πω εγώ, στις επιλογές στιλιστικές που είχε κάνει. Νομίζω ότι βλέποντάς την καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για μία από τις ομορφότερες γυναίκες, τις πιο κομψές. Είναι ψηλή, είναι εντυπωσιακή και δεν είναι και λίγες οι φορές που έχει εντυπωσιάσει και άλλους γνωστούς κυρίους, τους οποίους θα αναφέρουμε και παρακάτω, για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον τίτλο που της έχουν δώσει. Βέβαια, δεν ήρθε ξαφνικά στο προσκήνιο η ομορφιά, αλλά και η πηγαία μόρφωση η οποία έχει η συγκεκριμένη, σε είχα Μόζα του Κατάρ, διότι υπενθυμίζω ότι το 2015 το περιοδικό Vanity Fair την κατέταξε στην κορυφή, λέει, των διεθνώς πιο καλωδημένων γυναικών. Ενώ οι θαυμαστές της στο Instagram έχουν δημιουργήσει σελίδα για τη μελαχρινή σε είχα, διότι η ίδια δεν μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό σε Instagram, με 318.000 ακολούθους, έτσι. Επίσης, είχε κλέψει το ενδιαφέρον και τα βλέμματα γενικότερα σε όλο τον κόσμο το 2010 τον Οκτώβριο, όταν, λέει, σε είχα μαζί με τον σύζυγό της, ακούστε, είχαν επισκεφτεί το κάστρο του Windsor. Και συναντήθηκαν τότε με τη Βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο. Ο Φίλιππος δε, ο αείμνηστος βασιλικός σύζυγος, είχε ρίξει όλο του το βλέμμα και το ενδιαφέρον εκείνο το βράδυ πάνω της, κάτι το οποίο είχε σχολιαστεί. Και βεβαίως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ το ωραίο φίλο. Βέβαια, στον πρόσφατο αυτόν γάμο που συζητάμε τώρα, του διαδόχου της Ιορδανίας, από τη στιγμή που έκανε την εμφάνισή της και, όπως είπα και πριν, για τις στιλιστικές επιλογές της, δύο τουαλέτες Βαλεντίνο, που δεν ήταν καθόλου τυχαίες, θέλω να σας πω, έρχεται ακόμη περισσότερο να επισφραγίσει, θα πω περισσότερο, να το πω πιο σωστά, τον τίτλο που της έχουν δώσει και ο διεθνής τύπος ακόμη περισσότερο, η πιο κομψή γυναίκα στον κόσμο. Βλέποντάς την, νομίζω το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο εμείς. Ένα πρόσωπο που δεν έχει επαναπαυτεί βεβαίως στα πλούτη, έτσι, και στους χαρακτηρισμούς ότι είναι μια κρίσα μαζί με τον σύζυγό της, ότι έχει να κάνει με τα πλούτη, έτσι, και τα χρήματα, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει επενδύσει στην μόρφωσή της, έχει πτυχίο κοινωνιολογίας με μεταπτυχιακό, λέει, στη δημόσια πολιτική του Ισλάμ από το Πανεπιστήμιο του Κατάρ. Είναι επίσης η δεύτερη σύζυγος του Τέο Σεΐχη και μητέρα των 7 από τα 24 παιδιά του. Όμως, αν λέει και ο σύζυγός της έχει τρεις σύζυγους, τρεις γυναίκες, ο ίδιος πάντα στις εξωτερικές του εμφανίσεις επιλέγει να βγαίνει μόνο με αυτή. Δικαίως. Εγώ το ίδιο θα έκανα. Όλοι, γιατί εσύ δεν είσαι σε είχες, έχεις μία και καλή. Αλλά εντάξει, είναι διαφορετική η νοοτροπία. Αυτή ήταν η σε είχα. Και είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη. Ορίστε, και έχει πολλά περισσότερα να μας δώσει πέρα από τις επιλογές που κάνει και ως κομψή. Διαχρονικά κομψή, μάλλον, αλλά και όλο το υπόλοιπο το υπόβαθρό της. Εξαιρετική και υπέροχη για ακόμη μια φορά η φωτογραφία της ημέρας από τα οπτικά κέντρα Μαρκάκης και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Δευτέρα, κάτι άλλο καινούργιο που σίγουρα κάποια μηνύματα σημαντικά θα έχει να μας περάσει.